Βρισκόμαστε σε ένα εντελώς νεοσύστατο μουσείο. Είμαστε αυτή τη στιγμή του Δήμου Αναγείων. Ένα πολύ όμορφο μουσείο το οποίο άνοιξε πριν από δύο εβδομάδες. Πριν από δύο εβδομάδες γίνανε τα εγγένεια. Είναι πολύ πιθανό να είμαστε το πρώτο μεγάλο γκρουπ που έρθει. Θα μας πούνε οι άνθρωποι που μας φιλοξενούν εδώ πέρα. Ισχύει, ναι, πρέπει να είμαστε το πρώτο μεγάλο γκρουπ. Στα επίσημα φυλάδια, το μουσείο αυτό ονομάζεται Κέντρο Αρχαιολογικής Πληροφόρησης του Ψιλορίτη, Γιάννη Κέφη σε Κελαράκι. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα μουσείο, ένα ωραιότατο μουσείο, το οποίο όμως δεν περιλαμβάνει αρχαία αντικείμενα. Έχει απομιμήσεις, έχει αντίγραφα, δηλαδή γνήσια εκμαγεία αρχαίων αντικειμένων και πάρα πολύ τεκμηρίωση, μεγάλα κείμενα, ας πούμε, υπονοηματικά κείμενα και φωτογραφίες από τις παλιές ανασκαφές και τα ευρήματα των δύο κύριων ανασκαφών, των δύο μεγάλων ανασκαφέων, των ανασκαφέων γενικότερα, που έχουν περάσει από τον Ψιλορίτη, σε μια εκτεταμένη και πολύχρονη επιστημονική εργασία που κορυφώθηκε από τους, κυρίως από τον Γιάννη Σακελαράκη και συνεχίζεται από τη σύζυγό του. Εγώ λέει τρέχω σε λεγάρια. Ναι, όχι, και τη χώρα δεν είχαμε πει πριν ότι δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη χρήση του μονοδέρου. Πάνω στους δρόμους για τον Ψιλορίτη, με σημαντικές ενδείξεις και καθημερινής ζωής και κάποιας σημαντικής πολυτέλειας, όπως είναι οι τοιχογραφίες, ας πούμε, που έχουν βρεθεί απλές μέχρι τώρα, αλλά τοιχογραφίες. Πάρε με να με δει τη Λενάδα μου στο Βόλο, με πήρες. Σε μπράβο. Θα σε πω να με δει. Μα πώς αλήθεια παίρνετε, δεν τη λέτε. Τι έλεγε, τι πιάνετε. Καλή αρχή. Μας στείλεις όλες οι ίδιες, ναι. Να κάνει πλήσεις, ναι. Τι κάνω αυτό το πάρκο. Είναι παιχνίδι, είναι πολύ ωραία. Από εδώ και μετά είναι πάρα πολύ ωραία. Πλάι, το αναφέρεται κάποιος, το αναφέρεται στο Δήμος. Μια εργολαγία. Ακόμα δύο.
Ιωτσία. Τώρα έτσι λέει. Είναι αρχαιολογικός χώρος. Ναι. Πανέχολα. Ζω στον Νίκο. Και ο Γίτα λεπωριακού. Τα ανεβάζετε αυτά στο... Θα γίνουμε διάσημοι στο YouTube. Θα δείξει. Δηλαδή μου έδωσε ένα ρυθμό ο άνθρωπος. Και περνάνε οι κράμπες με το ρυθμό. Ναι, εντάξει. Βάλε μου από την κόλαση. Το παιδί είναι το παιδί.